ήταν σχέση. Πολύ μεγάλη γυναίκα του αγώνα. Αυτές τις δημοσίες του αγώνα τις έχουμε και στο κυρίλιο που δώσαμε σε όλα τα παιδιά του Δημοτικού, τώρα τον Σεπτέμβρη. Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, κύριε Γεωργατά, δήμαρχέ μας κύριε Κυριακίδη, βουλευτή μας κύριε Φραγκίδη, αντιπεριφερειάρχη μας κύριε Βεργίδη, κύριε Μπουρουβάκη, εκπρόσωπε της 71ης Ταξιαρχίας ο Πόντος, αντιδήμαρχη του Δήμου μας. Η ιστορία μας είναι οι ρίζες του δέντρου της ζωής του καθενός μας. Και όσο οι ρίζες αυτές απλώνονται βαθιά μέσα στους αιώνες και ποτίζονται με το αίμα αμέτρητο γνωστό και άγνωστο ηρώων, τόσο ανθεκτικότερο είναι το δέντρο της ζωής μας στον άνεμο της λύθης, της κάθε είδους φθοράς, της παγκόσμιας ομογενοποίησης, μεγάλης απειλής του σήμερα. Είναι μεγάλη η τιμή και ευθύνη για τον καθένα μας που οι ρίζες οι δικές μας είναι ιστορία η ελληνική. Πλήθος οι κορυφαίες στιγμές στη μακραίωνη διάρκειά της. Εδοξότερη και σπουδαιότερη της νεότερης περίοδου αυτή της Επανάστασης του 1821. Με τις άπειρες στιγμές ηρωισμού και κυρίως την αίσια έκβασή της προβάλλει ως ιστορική παγκόσμια εποποιία, καθώς ως θρίαμβος του αγώνα του ανθρώπου για την ελευθερία, που πρέπει τώρα με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των 200 χρόνων από την έναρξή της να ξαναφωτίσει τον τρόπο μας τους σκέπτεστε και δράν ως λαού, να νοηματοδοτήσει εκ νέου την πορεία μας για το μέλλον, γεννώντας ελπίδες και οράματα καινούρια, αγωνιστικότητα, ελπίδες και οράματα, καθώς και σιγουριά για το τι αξίζουμε σαν λαός. Για την ελευθερία αυτή, αιώνιο ιδανικό και ζητούμενο της φυλής μας, πρέπει να καταλάβουμε ότι αξίζει να αγωνιζόμαστε καθημερινά και να κάνουμε την κάθε είδους θυσία που απαιτείται. Το ηθικό όφελος από αυτόν τον αγώνα θα είναι τεράστιο και σε ατομικό επίπεδο, αλλά και σε συλλογικό κοινωνικό. Θα είναι ο ισχυρός κρίκος που θα μας έχει άρρηκτα δεμένους. Μέσα σε αυτό το πνεύμα, για να δώσουμε ένα μήνυμα αγαστής συνεργασίας και σύπνοιας όλων των δυνατών και ενεργών φορέων, ενώσαμε τις δυνάμεις μας σήμερα, τρεις σύλλογοι, προσφέροντας απλόχερα ό,τι ο καθένας διέθετε, χωρίς ύφος ανταγωνισμού, με μόνο διακαή τον πόθο να τιμήσουμε με μεγαλοπρέπεια αυτό το μεγάλο γεγονός της ιστορίας μας, που έχει να κάνει με την ίδια την υπόστασή μας σαν έθνος. Ο Φλάμπουρας είναι ο παλαιότερος των τριών συλλόγων που συνεργαστήκαμε για τη σημερινή μας εκδήλωση. Ιδρύθηκε το 1977 και είναι σύλλογος των Σαρακατζανέων, με πολυπίκυλη και σημαντική δράση στα πολιτιστικά και κοινωνικά δρόμενα. Η Πολιτιστική Εταιρεία Εκπαιδευτικών ιδρύθηκε το 1995 και έχει να παρουσιάσει στο ενεργητικό της πλουσιότατη πνευματική, καλλιτεχνική και κοινωνική δράση για τρεις ολόκληρες δεκαετίες και μέσα στην πόλη αλλά και σε ένα ευρύτερο γεωγραφικό πλαίσιο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μέσων Αποστόλων ιδρύθηκε το 2014. Έχει αυτός να παρουσιάσει έντονη πολιτιστική δράση που πέρα από τα στενά όρια του οικισμού τον οποίο εκπροσωπεί απλώνεται και σε όλο τον νομό. Τελευταία και εξίσου μεγάλη σπουδαιότητα στη συνεργασία μας με το Δήμο μας, ο οποίος αφιδόλεπτα μας παρήχε, πέρα από τη χρήση της αίθουσας και του ΦΟΑΓΕ, κάθε είδους τεχνική βοήθεια για την όσο το δυνατόν άψογη παρουσίαση της εκδήλωσής μας. Τον ευχαριστούμε θερμά. Κυρίες και κύριοι, σε ό,τι αφορά την έκθεση που παρουσιάζουμε στο ΦΟΑΓΕ, επειδή πιστεύουμε ότι η ιστορία δεν πρέπει να είναι απλά μια ευκαιρία για επαιτειακούς εορτασμούς, αλλά πρέπει να αποτελεί ένα καθημερινό μας βίωμα, μια συνεχή προσπάθεια όλων των αρμόδιων φορέων για κατοχύρωση της γνώσης και μεταλαμπάδευση των οραματισμών της σε όλη την κοινωνία. Είμαστε διατηθεμένοι
με την προσωπική παρουσίαση της από την κυρία Θεοδωρίδου, να τη μεταφέρουμε κατόπιν συνεννοήσεως όπου μας ζητηθεί, συμβάλλοντας έτσι με την ευθύνη που μας αναλογεί στο να μην μείνει και αυτό το κορυφαίο γεγονός της Επανάστασης απλά μια γιορτή εντυπωσιασμού. Καλό στο βήμα τον Δήμαρχό μας και οικοδεσπότη τον κύριο Κυριακίδη για τον δικό του χαιρετισμό. Καλοδεχόμαστε στο Συνεδριακό Κέντρο σήμερα τους τρεις φορείς του πολιτισμού, την Πολιτιστική Εταιρεία Εκπαιδευτικών, τον Σύλλογο των Μέσων Αποστόλων και τον Φλάβορο, τον Σύλλογο Σαρακατσανέων, οι οποίοι όλο αυτό το διάστημα έχουν προσφέρει πολλά στον πολιτισμό και δείχνουν τη διάθεση να προσφέρουν ακόμα περισσότερα. Και αυτή η εκδήλωση, η οποία γίνεται στα πλαίσια του γιορτασμού των Πολιούχων 15 Μαρτύρων και έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα του Δήμου Κλικής, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή εκδήλωση που δείχνει πάνω απ' όλα τη συνεργασία. Όσον αφορά για την εκδήλωση και για τα μηνύματα τα οποία θα εξαρθούν από τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, νομίζω ότι αυτό το οποίο είναι επίκαιρο είναι το μήνυμα για ενότητα, για αγώνα για ελευθερία, για αγώνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ο αγώνας αυτός θα πρέπει να είναι καθημερινός. Μέσα σε μια οργανωμένη πολιτεία, ο αγώνας μας για την ελευθερία, για την κανονικότητα, που νομίζω ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα αντιλαμβάνεστε όλοι ότι είναι μια διαρκής προσπάθεια, είναι το καλύτερο αποτέλεσμα και το καλύτερο μήνυμα το οποίο θα πρέπει να... Το 2021 αποτελεί μια συμβολική χρονιά για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό, καθώς γιορτάζουμε την επέτειο των 200 χρόνων από την κήρυξη της Επανάστασης και του αγώνα της εθνικής ανεξαρτησίας. Ο ξεσηκωμός των υπόδειμων Ελλήνων κατά του Οθωμανού δυνάστη υπήρξε το πιο σημαντικό γεγονός στη νεότερη ελληνική ιστορία, διότι έδωσε στο μακραίωνο ελληνικό έθνος ένα κράτος και το εισήγαγε στην οικογένεια των εθνικών κρατών. Αποτελεί το πρώτο επιτυχημένο εθνικό απελευθερωτικό κίνημα στην Ευρώπη κατά το 19ο αιώνα και αφετηρία για τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ως ομιλήτρια, θα παραλείψω τα ιστορικά γεγονότα. Γι' αυτά ελπίζω ότι ενημερωθήκατε ή θα ενημερωθείτε μετά το τέλος της γιορτής από το πλούσιο υλικό που είναι αναρτημένο στα στάτ τα οποία βρίσκονται έξω στο φωγέ του Συνεδριακού Κέντρου. Εγώ θα εστιάσω στα μηνύματα που μπορούμε να αντλήσουμε από τον αγώνα των προγόνων μας. Σημαντικότατη παρακαταθήκη των αγωνιστών είναι η διαφύλαξη της Ορθόδοξης πίστης. Η Ορθόδοξη Εκκλησία κράτησε όρθιο τον Ελληνισμό στα μαύρα χρόνια της δουλείας. Διαφύλαξε την εθνική συνείδησή του, καλλιέργησε αγωνιστικό πνεύμα και επηρέασε την τοπική αυτοδιοίκηση. Στάθηκε αληθινή κυβωτός του έθνους. Οι Οθωμανοί, επειδή γνώριζαν τη μεγάλη δύναμη της Ορθοδοξίας, ασκούσαν συστηματικά και μεθοδικά την πολιτική του εξισλαμισμού. Όσοι εξισλαμίζονταν, έχαναν και τη θρησκευτική και την εθνική τους ταυτότητα και μετατρέπονταν σε σκληρούς διώκτες του ελληνισμού. Από την άλλη πλευρά, διδάσκαλοι του γένους, φιλικοί, στρατιωτικοί και πολιτικοί διακατέχονταν από βαθιά θρησκευτικότητα και εκδήλωναν την αγάπη τους στο Θεό σε όλες τις εκφάνσεις των δραστηριοτήτων τους. Αυτό πιστοποιείται και από τις παρακάτω απόψεις και στάσεις ορισμένων πρωταγωνιστών του αγώνα. Ο Ρήγας ο Φεραίος, ο πρωτεργάτης της Ελληνικής Επανάστασης, στο θούριό του επικαλείται το Θεό και το Σταυρό. Να κάνουμε τον όρκο επάνω στο Σταυρό και ας πούμε από την καρδιά μας ετούτα στο Θεό. Στα ανακριτικά έγγραφα της Αυστριακής
αστυνομίας που συνέλαβε το Ρίγα καταγράφεται ότι είχε μαζί του 10 αντίτυπα της Καινής Διαθήκης. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, όταν κήρυξε την Επανάσταση στο Ιάσιο της Βλαχίας, σημερινή Ρουμανία, στις 24 Φεβρουαρίου του 1821, κυκλοφόρησε προκηρύξεις που είχαν τον τίτλο «Μάχου υπερπίστεως και πατρίδους». Σύμφωνα με το γέρο του Μοριά, τον Θόδωρο Κολοκοτρώνη, ο Θεός είχε βάλει την υπογραφή του για τη λευτεριά της Ελλάδας και δεν την έπαιρνε πίσω. Και ο αγνότερος των πολεμιστών, Μακαριάννης, πολλές φορές έλεγε τα βαρισίματα λόγια «Χωρίς αρετή και πόνο στην πατρίδα και πίστη στη θρησκεία τους, έθνη δεν υπάρχουν». Για την πρόοδο και την ανάπτυξη του τόπου μας, είναι αναγκαίο να αναμορφωθεί κατάλληλα το εκπαιδευτικό μας σύστημα, να αναβαθμιστούν οι φορείς παιδείας και οι μηχανισμοί παραγωγής πολιτισμού. Ο Κολοκοτρώνης, απευθυνόμενος στους νέους της εποχής του, στην ομιλία που εκφώνησε στην Πνίκα τον Οκτώβριο του 1838, αναφέρει χαρακτηριστικά «Να σκλαβωθείτε στα γράμματά σας, η προκοπή σας και η μάθησή σας. Να μην γίνει σκεπάρνη μόνο δια το άτομό σας, αλλά να κοιτάζει το καλό της κοινότητας και το δικό σας». Και μέσα στο καλό αυτό ευρίσκεται και το δικό σας. Ο Ρίγας ο Βελεστηλής είχε πει ότι ο δρόμος της ελευθερίας περνά από το δρόμο της γνώσης. Και ο Άγιος Κοσμάς, ο Αιτωλός, θεωρούσε απαραίτητη προϋπόθεση της απελευθέρωσης του γένους την παιδεία του ελληνισμού. Μεσαίας δυναμικότητος, τους Ξάνθο, Σκουφά και Τσακάλο. Μια παρένθεση εδώ, να θυμηθώ τον δάσκαλό μου στην 5η Δημοτικού, τον Ιωαννίδη τον Δημήτρη από το Ελευθεροχώρη, που για να θυμόμαστε αυτούς τους πολύ σημαντικούς πατριώτες των ξεσηκωμών του γένους, μας έλεγε ένα Ξανθό τσακάλι με σκούφο στο κεφάλι. Και έκτοτε δεν το έχω ξεχάσει ποτέ. Ο ίδιος λοιπόν ο Ξάνθος μας πληροφορεί ότι σκοπός της φιλικής εταιρείας ήταν η γενική επανάσταση των Ελλήνων για την ανέγερση και απελευθέρωση του ελληνικού έθνους και της πατρίδας μας. Η πορεία ανάπτυξής της εντυπωσιακή. Στο διάστημα 1814 έως 1816 αριθμεί περί τα 20 μέλη. Το 1820 είναι εξαπλωμένη σε όλες σχεδόν τις περιοχές της Ελλάδος αλλά και τις ελληνικές παροικίες του εξωτερικού. Τους δε πρώτους μήνες του 1821 δεκάδες χιλιάδες είναι τα μέλη της.
Υπάρχει συσπήρωση στις γραμμές της σημαντικότατων προσώπων που θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στον αγώνα για την ανεξαρτησία του γένους. Μικροαστοί, έμποροι, κοτσαμπάσιδες, κληρικοί, οπλαρχικοί, πολιτικοί, όπως ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Παπαφλέσσας, ο οποίος εργάστηκε για την πραγμάτωση των στόχων της όσο κανείς άλλος, ο Οδυσσέας Αντρούτσος, ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, ο Νέγρης, ο Μητροπολίτης Παλαιών Πατρών Γερμανός και πολλοί άλλοι. Θα σταθούμε σε αυτόν τον τελευταίο αναφερόμενο των Παλαιών Πατρών Γερμανών, έναν από τους πρωταγωνιστές ιεράρχες της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 με διπλωματική και πολιτική δράση, για να δείξουμε κάποια στοιχεία της φιλικής εταιρείας τα οποία μας βοηθούν να καταλάβουμε τον υπημελέστατο τρόπο οργάνωσής της. Τα απομνημονεύματα του Παλαιών Πατρών Γερμανού αποτελούν σπουδαία ιστορική πηγή και η αξία της έγκυται ότι γράφτηκαν όχι όπως άλλα απομνημονεύματα αγωνιστών μετά το τέλος του αγώνα, αλλά κατά τη διάρκεια του και τμηματικά, παράλληλα με την εξέλιξη του αγώνα και έχουν την αυθεντικότητα της συγχρονικής αφήγησης. Γράφει λοιπόν, «Μόλις περί τα τέλη του 18ου αιώνος ανεφάνει εις το λιμυρός Ανήρ, Ρήγας ονομαζόμενος από το Βελεστίνον της Θεσσαλίας, ως της εστοχάστη να ενστήρει γενικώς εις το έθνος των Ελλήνων τον ενθουσιασμό της ελευθερίας και επέτυχε να εφηλκίσει πολλούς και εκλεκτούς μεθεαυτούς συμφώνους εις το σχέδιο, το οποίο εσύνθεσε περί της κατά του τυράννου επαναστάσεως και περιφερόμενος στα μέρη της Ευρώπης εφαντάζεται να κατορθώσει την εις τούτο υπεράσπιση μιας ευρωπαϊκής δυνάμεως. Αλλά τέλος πάντων, ανακαλύψας από ότι ούτων η Αυστριακή διοίκησης παρέδωκεν αυτόν θε και άλλους κοινάς οπαδούς του εις τα τυραννικά σχήρα των Οθωμανών ή την έστω τους κατέσφαξαν. Και αυτή μεν η αλλήν μισθή απέθανον. Ο δε υπέρ ελευθερίας κλινθήρ δεν εσβέστη εις τα σκαρδίας των Ελλήνων, αλλά μετά καιρών κοινά τον ανεζοπήγησαν Έλληνες κοινές εις τη Ρωσία διατρίβοντες ή την εσύνθεσαν εν είδος εταιρείας εις την οποία εισήγαγον όσους εγνώριζαν έχοντες νεύμα φιλελεύθερον και διαμέσου απεσταλμένων εις διάφορα μέρη της Ελλάδος, συνήνωσαν εις των σκοπών τούτων άπαντα σχεδόν τους προκρήτους και αρίστους των Ελλήνων και μάλιστα εις την Πελοπόννησον ουδείς των επισήμων αρχιερέων και προϊστώτων και λοιπόν προκρήτων έμεινε αμήλυτος. Η δε περί τούτων κατήχησης είναι τι άφη. Είχον τεταγμένους τρεις βαθμούς, το μεν ονομάζοντες των συστημένων, των δε των ιερέων, των δε των ποιμένων και εις μεν των πρώτων βαθμών εισήγαγον τους απεδεύτους, εις δε των δεύτερων τους επισημωτέρους και πήραν έχοντες πραγμάτων, εις δε των τρίτων λίγη τιμές εισήχθησαν οι εκλεκτότεροι. Τα δε σημεία των κατωτέρων βαθμών εγνώριζαν οι των ανωτέρων, ουχή δε τα αναπάλλη. Η δε εισαγωγή εις έναν έκαστον τούτων των βαθμών έγινε το διαπολής εξετάσεως. Μετά την εισαγωγή, η δύνατο να εισάξει και αυτός άλλον κατά τον εφεξής τρόπο. Ο κατηχόν, αφού ελάμβανε ένορκον την υπόσχεση παρά του κατηχουμένου περί της διαφυλάξεως του μυστηρίου τούτου, το οποίο ήταν η ελευθερία της πατρίδος, έδιδε εις αυτόν τε το εφοδιαστικό έγγραφον, την κατήχηση και τα σημεία διαχαρακτήρων αγνώστων εις τους αμήνυτους, ιερών λεγωμένων, και ελάμβανε επιστολή παρά του κατηχουμένου επιγεγραμμένη εις ένα οποιοδήποτε όνομα ενή εδηλοποιεί την πατρίδα, ηλικία, επάγγελμα και την χρηματική ποσότητα όπου προαιρείται να συνεισφέρει στο έθνος. Ο Ευνάρχης μας αναφέρει και άλλες σπουδαίες λεπτομέρειες για την οργάνωση της φιλικής εταιρείας. Αλλά όλα αυτά τα στοιχεία που παρατέθηκαν είναι αποδεικτικότατα του πόσο σημαντική και επιμελής ήταν η οργάνωσή της για τη διαφύλαξη του μυστηρίου, όπως αποκαλούσαν το μυστικό, για να του δώσουν το χρώμα της ιερότητας και πόσο σημαντικός ήταν επίσης ο ρόλος της, κυρίως στην έναρξη αλλά και στον ίδιο τον αγώνα.
Παράδοση είναι η ψυχή ενός λαού. Είναι η ζωή του η αληθινή, η αποδοχή του, ο πλούτος του και ο θησαυρός του. Στην παράδοση ανήκει και η δημοτική ποίηση που συγκεντρώνει τα συναισθήματα και τα ιδεώδη όλα του έθνους και είναι ο καθρέπτης ολάκυρης της ζωής του και του πολιτισμού του. Η αείμνηστη Δώρα Στράτου, που εργάστηκε όσο κανένας άλλος για την διατήρηση της γνήσιας ελληνικής παράδοσης, λέει ότι από την αρχαία Ελλάδα, τους Βυζαντινούς χρόνους και τη σύγχρονη Ελλάδα, η συνέχεια του ελληνικού βίου εξασφαλίστηκε με τη γλώσσα, το τραγούδι και το χορό που αφομοίωσαν τα γεγονότα και τα εξέφρασαν με ανανεωμένη πάντα ρόγη σε πείσμα των ερυπείων του λοιμού και της σκλαβιάς. Το δημοτικό λαϊκό τραγούδι της Επανάστασης του 21 επινοήθηκε μέσα στα βουνά και τα κλέφτη καλημέρια και ο κάθε δημιουργός του, ανάλογα με το ταλέντο που είχε, έκτιζε την ιστορία που βίωνε. Υμνούσε τον οπλαρχηγό υπό τις διαταγές του οποίου πολεμούσε, το κάστρο που πήρε, το χωριό που εγκατέλειψε, καθιστώντας έτσι το τραγούδι ένα μέσο που διαφύλαξε ως κόρη οφθαλμού μάχες, ανδραγαχτίες Ελλήνων ανυπέρβλητου μεγαλείου, πολεμικές στιγμές, τις οποίες πολλές φορές και η επίσημη ιστορία δεν έχει καταγράψει ή τις έχει αποσιωπήσει. Το τραγούδι το δημοτικό τραγουδιόταν και χορεύονταν από τους οπλαρχηγούς και τους πολεμιστές του 21. Τους έδινε χαρά και δύναμη και την άλλη μέρα έβγαιναν να πολεμήσουν ψελίζοντάς το στα χείλη τους. Ο γνωστός μας, περισσότερο σαν ιστορικός συγγραφέας, στρατηγός Μακρυγιάννης, αυτοσχεδίαζε πολλές φορές δημοτικά τραγούδια και τα έψαλε πολύ ωραία, καθιστώντας τα εργαλείο της ιστορίας. Έτσι όπως έκανε στο Σερπεντζέ, τη θέση που υπεράσπιζε και την οποία περιγράφει στα απομνημονεύματά του. Γράφει λοιπόν. Τότε έκατσε ο μπούρας και οι άλλοι και φάγαμε ψωμί. Τραγουδήσαμε και γλεντήσαμε. Με περικάλεσε ο μπούρας και ο παπακώστας να τραγουδήσω. Ότι είχαμε τόσον καιρόν όπου δεν είχαμε τραγουδήσει. Τόσον καιρόν όπου μας έβαλαν ιδιωτελείς και γυχτήκαμε για να κάνουμε τους κακούς τους σκοπούς. Τραγουδούσα καλά. Τότε λέγω ένα τραγούδι. Ο ήλιος σε βασίλεψε, Ελληνά μου βασίλεψε και το φεγγάρι εχάθη και ο καθαρός αυγερινός και πάει κοντά την πουλια. Τα τέσσερα κουβέντιαζαν και κρυφοκουβεντιάζουν. Γυρίζει ο ήλιος και τους λέει, γυρίζει και τους κραίνει. Εψές όπου βασίλεψα πίσω από μια ραχούλα, άξα γυναικεία κλάματα και αντρώντα με δυο λόγια για αυτά τα ροϊκά κορμιά στον κάπο ξαπλωμένα και μες στο αίμα το πολύ είναι όλα βουτημένα για την πατρίδα πήγανε στον Άδη τα καημένα. Ο μαύρος ο μπούρας αναστέναξε και μου λέγει «Αδελφέ Μακρυγιάννη, σε καλό να το κάνει ο Θεός, άλλη φορά δεν τραγούδησες τόσο παραπονεμένα. Αυτό το τραγούδι σε καλό να μας βγει». «Είχα κέφι», του είπα, «όπου δεν τραγουδήσαμε τόσο καιρό, ότι στη σταρδιά πάντοτε γλεντούσαμε». Χρειάζεται άπειρος χρόνος για να παρουσιαστεί ποιοι ήταν αυτοί που εργάστηκαν για να διασωθούν τα δημοτικά μας τραγούδια και να φτάσουν έως εμάς για να τα απολαμβάνουμε όπως τα θαύμαζαν και τα απολάμβαναν και μεγάλες ξένες προσωπικότητες του πνεύματος. Ενδεικτικά θα αναφέρουμε τον Γκέτε, τον παγκοσμίου αναστήματος γερμανό ποιητή, δραματουργό, θεωρητικό της τέχνης και γνωστό φιλέλληνα, ο οποίος έκανε μια συγκέντρωση στη Φραγκφούρτη και κάλεσε φίλους του, επιφανείς ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών, για να τους μιλήσει για το ελληνικό δημοτικό τραγούδι. Όπως είχε γράψει και στο γιο του, «Το βρίσκω», του έγραψε, «τόσο λαϊκό αλλά και τόσο δραματικό, τόσο επικό και τόσο λυρικό, που αντίστοιχό του δεν υπάρχει στον κόσμο».
των ελεύθερων πολιορκημένων μας δίνει με την ποιητική του δεινότητα
μια άλλη υπέροχη εικόνα της ζωής των πολεμιστών του Μεσολογγίου, όπως αυτές που περιγράφει προηγουμένως ο ιστορικός Νικόλαος Κασομούνης, παρουσιάζοντας παράλληλα και τον λόγο για τον οποίο αυτά τα παλικάρια αγωνίζονται τόσο γενναία μα και τόσο άδολα. Πολεμούν για την τιμή της ελληνικής σημαίας, το σύμβολο της πατρίδας, της θρησκείας, της ελευθερίας, το σύμβολο του ιερού έθνικου απελευθερωτικού αγώνα. Αλλήλως, αλλά όρατος εθέρας κοσμοφόρος, ο στήλος φανερώνεται με κάτω μαζεμένα τα παλικάρια τα καλά, μα πάνω τη σημαία που μουρμουρίζει και μιλεί και τον σταυρό να πλώνει παντόγυρα στον όμορφο δρόμο της Αντρίας. Και ο ουρανός καμάρωνε και η γη χειροκροτούσε, κάθε φωνή κινούμενη κατά το φως μιλούσε και σκόρπατα τρισέβαινα λουλούδια της αγάπης, όμορφη, πλούσια κι άπαρτη και σεβαστή και αγία. Και ο ιστορικός αλλά και ο λογοτεχνικός λόγος το ίδιο ακριβώς μήνυμα εκπέμπουν. Ο δίκαιος αγώνας των επαναστατημένων Ελλήνων για την ελευθερία τους είναι πάνω απ' όλα και πάνω απ' όλους. Δώσει και συμμόρφωση, ειδικά και σε επαιτίους τόσο σημαντικές, όπως αυτή των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, με θάρρος, τόλμη και εθνική αυτογνωσία, πρέπει να αναφερόμαστε στα λάθη και τις αδυναμίες που έχουμε σαν λαό, σαν λαός, στα μελανά σημεία της ιστορίας μας, των οποίων η πιθανή επανάληψη θα ήταν τεράστια ιστορική ανευθυνότητα, γιατί υπάρχουν προηγούμενες πασιφανείς συνέπειες αυτών των λαθών, καταστροφικών ακόμα και για την ίδια την επιβίωση του έθνου. Όλοι πρέπει να γνωρίζουμε και να αποδεχθούμε ότι ο εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας του 1821 κινδύνευσε με πλήρη καταστροφή εξαιτίας των εμφυλίων σπαραγμών μεταξύ των Ελλήνων, που ξέσπασαν μάλιστα πριν ακόμα δημιουργηθεί το νέο ελληνικό κράτος, την περίοδο από τα τέλη του 1823 μέχρι τις αρχές του 1825. Μήλο της Έλληνας, η νομή της εξουσίας. Από τη μια πλευρά να τη διεκδικούν οι πρόκτητοι που διέθεταν εξουσία και γνώριζαν την πολιτική και πριν από την Επανάσταση. Και από την άλλη πλευρά οι οπλαρχηγοί που αναδείχθηκαν στα πεδία των μαχών και θεωρούσαν αυτονόητο δικαίωμα να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στα κοινά. Το τόσο σημαντικό θέμα της εθνικής διχόνοιας και της απαιτούμενης ενότητας και ομόνοιας του έθνους εμφανίζεται συχνά στους δύο μεγάλους μας ποιητές που ζούσαν και αυτοκράτονταν τους παλμούς των επαναστατικών χρόνων και τους αποτύπωσαν ανεξίτηλα στο ποιητικό τους έργο. Ο Διονύσιος Σολωμός και ο σύγχρονός του Ανδρέας Κάλλος. Γράφει ο εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός για τη διχόνοια σε ένα απόσπασμα του ποίηματός του «Ύμνος στην ελευθερία», ποίημα που έγραψε το 1823 και αποτελεί με τις 158 στροφές του ή τους 632 στίχους του το μεγαλύτερο σε έκταση ύμνο κράτος παγκοσμίως. Γράφει λοιπόν: «Η διχόνοια που βαστάει ένα σκύπτρο η δολερή, καθενός χαμογελάει, πάρτο λέγοντας κι εσύ. Κι όπ' το σκύπτρο που σας δείχνει έχει αλήθεια ωραία φωριά, μην το πιάσετε γιατί ρίχνει σε δάκρυα θλιβερά. Από στόμα που φθονάει παλικάρια ας μην ποθεί πως το χέρι σας χτυπάει του αδελφού την κεφαλή. Μην υπούν στο στοχασμό τους τα ξένα έθνη αληθινά, εάν μισούνται ανάμεσό τους δεν τους πρέπει ελευθεριά. Τέτοια αφήστε νεφροντίδα, όλο το αίμα όπου χυθεί για θρησκεία και για πατρίδα όμοιαν έχει την τιμή. Στο αίμα αυτό που δεν πονείται για πατρίδα, για θρησκιά, σας ορκίζω, αγκαλιστείτε σαν αδέλφια καρδιακά. Πόσο λύπη στοχαστείτε, πόσο ακόμη να πάρθει.
Πάντα η νίκη, αν ενωθείτε, πάντα εσάς θα ακολουθεί.